Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία συνταγή. Θα κάνουμε μίνι πατάτες πατητές στο φούρνο μαζί με κοτόπουλο πανέ. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να πλύνουμε τις μίνι πατάτες και να τις βράσουμε στο νερό για 15 περίπου λεπτά ώστε να πατηθούν πιο εύκολα. Για τις μίνι πατάτες θα χρειαστούμε αλάτι, πάπρικα, μίξα από 4 πιπέρια τριμμένο, λίγο δεντρολίβανο και φυσικά ελαιόλαδο. Καθώς οι μίνι πατάτες βράζουνε, ας ετοιμάσουμε εμείς το κοτόπουλο για το φούρνο. Στο κοτόπουλο εγώ θα βάλω φυσικά τη φρυγανιά τριμμένη, λίγο κόλιανδρο φρέσκο, πάπρικα και μίξα από 4 πιπέρια. Αφού φιλετάραμε το κοτόπουλό μας, τώρα θα το περάσουμε τα μπαχαρικά με τη φρυγανιά και είναι έτοιμο για το φούρνο. Περάσαμε τα φιλέτα μας με την πάπρικα και το πιπέρι το τριμμένο και τώρα θα τα βουτήξουμε στη φρυγανιά. Και τώρα περνάμε τα φιλέτα από τη φρυγανιά. Και αφού οι πατάτες έχουν βράσει και τις έχουμε πατήσει, τις έχουμε τοποθετήσει στο ταψί μέσα μαζί με το κοτόπουλο, το μόνο που μας μένει είναι να βάλουμε τα μπαχαρικά και το ελαιόλαδο πάνω στις πατάτες, όπως και το φρέσκο κόλιανδρο πάνω στο κοτόπουλο. Αφού βάλαμε τα μπαχαρικά μας και ό,τι άλλο χρειάζεται, το φαγητό μας είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς και έχουμε βάλει το πρόγραμμα πάνω κάτω και θα το βάλουμε περίπου για 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά ψησίματος, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Με το φαγητό αυτό έχουμε συνδυάσει το κοτόπουλο, το οποίο είναι πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών, και τις πατάτες που φυσικά είναι πολύ καλή πηγή υδατάνθρακων. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Σ' όποιον άρεσε ας κάνει like και subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά σωματικά και πνευματικά.